Ήταν πολλοί εκείνοι που κατοικούσαν στα απέραντα πολύμορφα εδάφη της περιοχής από τον Κάφκασο μέχρι τη Μέση Ανατολή και τη Μικρά Ασία και οι οποίοι είχαν αγανακτήσει με τους φόρους της Κωνσταντινούπολης. Επομένως τους ήταν εύκολο να στραφούν στο Ισλάμ, ιδίως όταν μουσουλμάνοι μύστες τους μίλησαν για του Αγίους και τις θρησκευτικέ τελετές και τον προφήτη Χριστό με τρόπο που ακουγόταν παρηγορητικά οικείως. Πολλέ οικογένειε αντικατέστησαν αθόρυβα το Σταυρό με την ημισέλινο. Καθώ οι Τούρκοι προήλαβναν με την φιλοσοφία να μην παίρνουν του, η αντίσταση αποδεικνυόταν σε πολλέ περιπτώσει μάταιη. Μέσα σε 20 χρόνια οι τουρκικέ δυνάμει έφτασαν στη Μεσόγειο και μέσα σε 150 χρόνια η Ανατολία θα περιγραφόταν με το όνομα Τουρκία στι δυτικέ πηγέ. Μετά το Ματζικέρτ, η Κωνσταντινούπολη βρέθηκε ξανά στην ανάγκη να υποδεχτεί ταλέπορου πρόσφυγε. Πλέον πρώτων πυλών εμφανίζονταν νέοι βάρβαροι, οι Σελτζούκοι που συγκρότησαν το Σουλτανάτο του Ρουμ με έδρα την Κόνια, η Κόνιο. Στα μέρη που στην εποχή μας εκτείνονται τα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράκ, οι φιλοδοξίες των Σελτζούκων ξεπροβάλλουν στην πόλη του Μαρντίν με θέμα προς εκείνες τις απέραντες πεδιάδες που περιγράφονται στην Βίβλο. Μετά την νίκη στο Ματζικέρτ, κόμβοι όπω το μαρτίν έπεσαν στα χέρια των Σελτζούκων Τούρκων. Το Μέγα Τέμενο, το Ουλού Τζαμί, κτίσμα κατά πάσα βεβαιότητα του 11ου αιώνα, υψώνεται πάνω από τα κτίρια τη πόλη, όπω αυτά ξεδιπλώνονται στην Λοφοπλαγιά. Ο έξοχο ραβδοτό θόλο φανερώνει πω οι κύριοι τη πόλη είχαν τον έλεγχο των εδαφών που εκτείνονται από κάτω ενό τόπου βραχώδου που βρέχεται από τον Τίγρη. Την ίδια εποχή στη Βαγδάτη με πληθυσμό άνω του 1 εκατομμυρίου και την αφοσίωση στη σπουδή των Ελλήνων, Ρωμαίων, Περσών και Ισλαμιστών συγγραφέων στον οίκο της Ειρήνης, η Ανατολή εξελισσόταν σε δυναμικό πολιτισμικό κέντρο. Η Κωνσταντινούπολη είχε αρχίσει να χάνει το δικαίωμα να εμφανίζεται ως θύλακας εγκόσμιας και θείας σοφίας.